Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η πρόταση της Ισπανίδας Υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ τα εστιατόρια και τα μπαρ να κλείνουν νωρίτερα. Όπως λέει, είναι παράλογο να λειτουργούν μέχρι τη μία το βράδυ και ότι η Ισπανία δεν συμβαδίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι λογικό για την Ισπανία να είναι μια χώρα όπου συγκαλούμε συνεδριάσεις στις 8 το βράδυ. Δεν είναι λογικό για μια χώρα να έχει τα εστιατόρια της ανοιχτά μέχρι τη μία τη νύχτα. Αρκετοί επιχειρηματίες αντιδρούν και κάνουν λόγο για μια καταστροφική πρόταση. Ήδη δεν έχουμε πολλούς πελάτες. Κάναμε πίσω στην πανδημία. Τώρα κάνουμε πίσω και στο κλείσιμο. Καλούμαστε να πληρώνουμε φόρους με μηδενικά έσοδα. Εγώ που εργάζομαι στην εστίαση και έχω οικογένεια με εξυπηρετεί. Υπάρχουν πολλές φορές που η νύχτα μας σώζει. Αν κλείνουμε νωρίτερα, έχουμε ήδη χάσει. Την πρόταση της Υπουργού Εργασίας απορρίπτηκε ο τομέας των ξενοδοχείων. Αν επεκτείνετε τα ωράρια, θα δημιουργήσετε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες δουλειές και περισσότερη ρευστότητα. Όλα αυτά είναι καλά. Στις αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας, οι περιφερειακές αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν για τα ωράρια των καταστημάτων. Στη Μαδρίτη, για παράδειγμα, τα εστιατόρια ανοίγουν στις 10 το πρωί και κλείνουν στις 2 το μεσημέρι. Σε κάποιες περιπτώσεις, δίνεται παράταση μισής ώρας, τις Παρασκευές, τα Σάββατα και τις παραμονές εορτών.